Πάντοτε είχαμε απόθεμα για τους συνανθρώπους μας και βεβαίως για τους δημοσιογράφους και τους υπαλλήλους, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι και φέτος, με τη συμμετοχή και όλων των δημοσιογράφων και των υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης, ξανακάνουμε αυτή την αιμοδοσία. Ελπίζω να πάμε καλά, να έχουμε τις φιάλες που χρειαζόμαστε και για το χώρο μας και για τους συνανθρώπους που είναι εκτός του χώρου, αλλά που σχετίζονται συγγενικά με τον ΕΔΕΑ. Οι ανάγκες για αίμα είναι πάντοτε υπάρχουν. Δυστυχώς είναι κάτι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν αγοράζεται ούτε πουλιέται. Το βασικότερο είναι ότι το να δώσουμε μια φιάλη αίμα δεν σημαίνει τίποτα για την υγεία μας. Ίσα-ίσα είναι μια προσφορά η οποία εκτιμάται δε όντως. Ξέρετε ότι εκτός από τα τροχαία και από τα επίγοντα περιστατικά, υπάρχουν και συνάνθρωποι που χρειάζονται κάθε μέρα αίμα για να επιβιώσουν. Και όπως καταλαβαίνετε, η Ελλάδα δεν έχει μεγάλη παράδοση στην αιμοδοσία. Χρειάζονται προσπάθειες τέτοιες σαν και τις δικές μας και άλλες βεβαίως, σε χωριά, σε πόλεις, σε εργοστάσια, σε χώρους δηλαδή που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Να τονίζεται η αναγκαιότητα, η προσφορά αυτού του δώρου ζωής, για να φτάσουμε στο επίπεδο των προηγούμενων χωρών, όπου όχι μόνο έχουν περίσσια αίματος, αλλά δίδουν και σε εμάς και σε άλλες χώρες. Η συμμετοχή μας είναι όμως τόσο που τουλάχιστον επαρκεί για τις δικές μας ανάγκες. Δεν φτάνει αυτό σε εμάς, πάντοτε θέλουμε να είμαστε καλύτεροι, περισσότεροι, να προσφέρουμε δηλαδή και περίσσια αίματος, όχι μόνο να καλύπτουμε έτσι με το στενό, με τη στενή αντίληψη τις δικές μας ανάγκες, αλλά να προσφέρουμε και σε άλλους συνανθρώπους. Κάθε φορά όμως έχουμε και μία-δυο παραπάνω. Και βεβαίως και ο κλάδος περνάει δύσκολες στιγμές, ίσως το μυαλό του δεν είναι συγκεντρωμένο σε αυτές τις καταστάσεις. Χρειάζεται δηλαδή να ξέρετε και η προσφορά και ο θελοντισμός, χρειάζεται καθαρό μυαλό, άνεση ψυχής. Δεν την έχουμε τώρα, περνάμε και εμείς σαν κλάδος, περνάμε δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά βρίσκουν ευκαιρία, δυνατότητα οι συνάδελφοί σας να έρθουν και να προσφέρουν το αίμα τους. Κάποιοι από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας της εθελοντικής αιμοδοσίας δίνουν και μέχρι σήμερα το παρόν ακόμη. Νομίζω ότι πήγαμε καλά, θα περιμένω στο μέλλον λίγο καλύτερα. Η αιμοδοσία είναι πράξη ιατρική ανώδυνη, κρατάει 10 λεπτά. Εμείς αυτά τα 10 λεπτά θέλουμε από τους συναδέλφους μας και όχι μόνο, γιατί η τράπεζα εξυπηρέτησε και πολλούς συναδέλφους και μη. Στο τέλος είναι και μια τράπεζα που δεν μας ζητάει τίποτα, παρά μόνο 10 λεπτά χρόνο.